Γεια σας. 2,5 μήνες πριν έλαβα δέμα από Αμερική, από Πενσιλβάνια. Μ' είχε στείλει κουπέλα που έχει κανάλι στο YouTube, Svetlana Happy Orchids λέγεται το κανάλι. Είχε στείλει κάτι ορχιδές. 35 μέρες έκαναν ορχιδές μέσα στο κουτί. Είχα πάρα πολύ αγωνία, πάρα πολύ άγχος. Θα φτάσουν, δεν θα φτάσουν, τι θα γίνει. Τελικά έφτασαν και μπορώ να πω ότι σχεδόν όλα είναι καλά, όλα τα φυτά. Εκτός από μια κατλαία που ήδη στο κουτί άρχισε να ξεραίνεται στη ριζώμα και έμεινε μόνο ένας ψευδοβολβός. Αλλά το κρατάω, είναι πάνω στη βρυγμένη βρύα. Δεν ξέρω τι περιμένω, αλλά καμία φορά δεν ξέρεις. Μέχρι να ξεραθεί εντελώς, δεν το πετάω. Έκανε τόσο δρόμο, αξίζει μια ευκαιρία και μια προσπάθεια. Και τα υπόλοιπα φυτά, όποιο πάει πάρα πολύ καλά και γρήγορα, κάποια όχι τόσο γρήγορα, αλλά πάλι προχωράνε, δεν χάλασαν. Και λέω να δούμε τώρα πώς νιώθουν φυτά μετά από 35 μέρες στο δέμα και το καλοκαίρι. Πέρασαν βέβαια 2,5 μήνες και καύσωνα. Εδώ είναι mini oncidium, τα φύλλα ήταν μικρό το λαφταράκι και στο δέμα τραυματίστηκαν και χάλασαν και αυτοί οι λυκέδες πάλι επίσης είναι από το δρόμο. Εδώ βγάλαμε καινούριο λαφταράκι και προχωράει πάρα πολύ καλά. Είναι oncidium twinkle red devil. Δεν το μεταφύτεψα γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα πώς να το μεταφυτέψω. Πέρασε πάρα πάρα πολύ καλά τις μεγάλες και δύσκολες ζέστες. Και προχωράει, μεγάλωσε και το αυτό το κολασταράκι και έβγαλε ακόμα ένα καινούριο. Ορίστε, αυτό ήταν ο Σίλιο. Θα ξεκινήσουμε με χώες. Είχε στείλει 4 κομμάτια. Βλέπετε εδώ πάει καλά, παρά που είχα, που τις ζέστες που είχαμε δεν έπαθαν τίποτα. Βλέπετε υπάρχει και καινούριο εδώ ματάκι. Πιο αδύναμη είναι αυτήν εδώ με πολύ όμορφα φύλλα. Δεν έπαθε μεγάλη ζημιά, αλλά δεν ξεκίνησε ακόμα. Ίσως και λόγω ζέστες. Αλλά θα περιμένουμε. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει. Έχασα και τις ονομασίες, γιατί όλες αυτές οι χώες έχουν ονομασία. Θα κοιτάξω, θα ρωτήσω και την κυρία. Αυτήν πάει πολύ καλά, έβγαλε καινούριο φυλλαράκι. Όπως βλέπετε, μια χαρά είναι το φυτό. Αυτήν εδώ ούτε καν κατάλαβε ότι είχε δρόμο. Σε 2-3 μέρες έβγαλε στο νερό ρίζες και βλέπετε καινούριο βαστεράκι. Κούκλα. Αυτό το δεντρόβιο είχε μόνο ένα ψευδοβολβό, αυτό εδώ. Έβγαλε ένα καινούριο γλαστράκι, μεγάλωσε κιόλας. Έχει και πολύ ωραίες ριζούλες. Αυτά τα γλαστράκια δυστυχώς διαλύονται πάρα πολύ εύκολα, με πάροδο από χρόνο, από το νερό. Ήταν βέβαια μεταχειρισμένο, αλλά πλημένο, αλλά διαλύονται. Ενώ μου αρέσουν πολύ και αρέσουν στα φυτά. Όπως βλέπετε, δεντρόβιο. Δεν με έγραψε η κουπέλα πώς λέγεται αυτό το δεντρόβιο, θα ρωτήσω. Το λούμνια και όπως πάντα έχασα το καρτελάκι της. Που το έβαλα, δεν μπορώ να βρω, άμα θα βρω θα γράψω πώς λέγεται, αν όχι θα με απαντήσει η κουπέλα που με έστειλε. Πάρα πολύ καλά πάει, έβγαλε καινούριες ριζούλες, έβγαλε μεγάλωση, είχε καινούριο γλαστεράκι, μεγάλωσε και έβγαλε ακόμα ένα, αυτό εδώ, βλέπετε πήγε κάτω από το σύρμα. Γι' αυτό και θα βγάλω τώρα το σύρμα. Το σύρμα έβαλα πρόχειρα για να μην κουνιέται το φυτό, να ριζώσει καλύτερα. Όπως βλέπετε πάει πολύ καλά. Τώρα θα περιμένουμε πότε θα μας ανθίσει. Και εδώ κατά σέτομ, αυτό εδώ εντελώς καινούριο υβρίδιο. Ευτυχώς δεν έχασα το καρτελάκι. Καινούριο υβρίδιο του Fred Clark. Είχε καινούριο βλαστάρι, καινούριο ψευδοβολβό, αλλά στον δρόμο έχασε τα φύλλα του. Αλλά παρά αυτό δεν έπαθε τίποτα, είχε βγάλει αμέσως
αρκετούς ψευδουλόγους αυτός εδώ κόλλησε, δεν μεγαλώνει, δεν μας πειράζει, αυτό δεν χρειάστηκε πάρα πολύ για να μπορούν να μεγαλώσουν καλά. Έβγαλε ένα από εδώ και ένα από το παλιό ψευδουλόγο, αν και είχε βγάλει και εδώ ακόμα ένα. Δεν μας πειράζει, πιστεύω του χρόνου θα αφήσουν. Αυτά ήταν τα φετά που ήρθαν από την Αμερική, έκαναν πολύ μεγάλο δρόμο και όπως βλέπετε πάνε καλά, αναπτύσσονται. Εννοείται ότι θα δείχνω πώς θα πάνε και όταν θα αμφίσουν και πώς αμφίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοπέλα που με έστειλε αυτό το δώρο. Είμαι πάρα πολύ ευγνωμόν και ευχαριστώ και σε όλους σας.